Ραγδαίε είναι οι εξελίξει στην υπόθεση σεξουαλική εκμετάλλευση τη 14χρονη στην ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου, με τι νέε πληροφορίε που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα να είναι συνεχής. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και πιθανότατα τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ανήλικη όπου θα αναζητηθούν επιπρόσθετες λεπτομέρειες για την κόλαση που ζούσε. Ενώ εξαιρετικά πιθανό είναι να προκύψει εμπλοκή παραπάνω ατόμων στην κακοποίησή τη. Στα χέρια των αρχών μετά από άρση απορρίτου βρίσκεται το κινητό της ανήλικης και φαίνεται πολύ πιθανό το σενάριο να προσθεθούν στο κάδρο και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι αρχέ έχουν πρόσβαση σε όλε τι συνομιλίε τη 14χρονη και όπω δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο αριθμό των εμπλεκόμενων είναι μεγαλύτερο των 12 κατηγορούμενων και αναμένεται σύντομα και άλλοι να βρεθούν στο αστυνομικό τμήμα για καταθέσει. Αφού σύμφωνα με τι επίμαχε συνομιλίε, αρκετοί ήταν οι άντρε που ζητούσαν ερωτικό ραντεβού με το κορίτσι. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, διώξεις ασκήθηκαν και στους 11 κατηγορούμενους για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης, οι οποίοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε από τον Ισαγγελέα σε τρεις από τους κατηγορούμενους και στους υπόλοιπους οκτώ για τη γενετήσια πράξη με ανήλικο. Ήδη ένα 38χρονο από το Πακιστάν συνελήφθη πριν από μερικέ ημέρε, όπου μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο, ενώ από τα 12 συνολικά άτομα που κατηγορούνται, δύο είναι αλλοδαποί και 10 Έλληνες από την ευρύτερη περιοχή. Η ανήλικη φέρεται να κακοποιείται από την ηλικία των 12 ετών, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι εκδιδόταν έναν διαμοιβή. Σημειώνεται πως το κορίτσι φαίνεται να συνδέεται με μια οικογενειακή τραγωδία με συγκλονιστικές προεκτάσεις, η οποία διερευνάται από τις αρχές. Άξιο υπενθύμηση είναι το γεγονό ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε προεξαμήνου το χαμόγελο του παιδιού στην Εθνική Γραμμή Υποστήριξη, την οποία διαβίβασε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου, όπου ξεκίνησαν συντονισμένα και με διακριτικότητα οι έρευνε οι οποίε βρίσκονται σε εξέλιξη.